Πάει... Αυτό ήταν φοβερό κίνητρο λοιπόν για τους ξένους μετόχους. Ναι, ακριβώς. Φαντάζομαι όμως ότι οι προβλέψεις αυτές θα λάμβαναν υπόψη τη μακραίωνη ιστορία ανταγωνισμού και συγκρούσεων γύρω από τις αρχαιότητες στην Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. Και ίσως οι άνθρωποι που τις κατάρτισαν να είχαν στο νου τους μέρη όπως η Ελλάδα. Για να γυρίσω λοιπόν στην περιγραφή σου σχετικά με αυτή την προοδευτική ενσωμάτωση της αρχαιολογίας στο εθνικό φαντασιακό, αν σκεφτόμασταν με όρους χρυσών αιώνων σε διαφορετικά εθνικράτη κράτη, αν δεχόμασταν δηλαδή ότι κάθε έθνος επιλέγει τον χρυσό του αιώνα, όπως η Ελλάδα έχει επιλέξει την κλασική περίοδο με την ευρία έννοια ως τον δικό της, πιστεύεις ότι υπάρχει ένας χρυσός αιώνας για τον Ισραηλινό εθνικισμό στον 20ο αιώνα? Στην προκρατική φάση γενικά ως χρυσό αιώνα έβλεπαν το ασμοναϊκό βασίλειο. Αυτό έχει αλλάξει πια, καθώς σήμερα οι άνθρωποι μιλάνε για τον βασιλιά Δαβίδ και το αρχαίο βιβλικό Ισραήλ. Αλλά πιστεύω ότι την εποχή του πρώιμου εθνικισμού στρέφονταν στις καλά τεκμηριωμένες περιόδους που είχαν περιγράψει οι Ρωμαίοι ιστορικοί, ιδίω ο Ιώσιπος και στο κράτος που μπορούσαν να αναγνωρίσουν ως πρόδρομο του Ισραήλ, το ασμοναϊκό Βασίλιο, Και ο συσχετισμός με τις θυσίες και με την αντίσταση στους Ρωμαίους, ναι, είναι μια διάσημη ηρωική ήττα. Για να βρουν όμως ένα επιτυχημένο πρόδρομο κράτος, ήθελαν μια οντότητα που να ήταν πολεμόχαρη, με επεκτηνόμενα σύνορα, ανεξάρτητη, που να είχε καταφέρει να αποθήσει μεγάλες δυνάμεις. Πρώτα τις ελληνιστικές αυτοκρατορίες και έπειτα τους Ρωμαίους και που να έχει αφήσει χειροπιαστά απομινάρια, Καθώς είχαν γίνει ελάχιστες ανασκαφές σε ασμοναϊκές τοποθεσίες, τα χειροπιαστά αυτά μηνάρια θα ήταν κατά πάσα πιθανότητα νομίσματα κομμένα από ηγεμόνες της ελληνιστικής και της ρωμαϊκής περιόδου. Εδώ μπορούμε, μπορούσε πράγματι κανείς να δει και να αγγίξει αυτά τα σύμβολα ανεξαρτησίας και όταν ήρθε η ώρα τα συγκεκριμένα νομίσματα έγιναν πρότυπα για τα πρώτα Ισραηλινά νομίσματα και γραμματόσιμα. που όλα τους είχαν μοτίβα δανεισμένα από το ασμοναϊκό βασίλειο το τελευταίο ανεξάρτητο βασίλειο ή από τις μεγάλες εξεγέρσεις τον Ιουδαϊκό πόλεμο του 66-73 μετά Χριστό ή την εξέγερση του Μπαρ Κοχβά του 132-135. Το ενδιαφέρον όμως είναι ότι οι εξεγέρσεις αυτές ήταν τραυματικά ανεπιτυχείς και προκάλεσαν ανίποτη οδύνη, διωγμό και θάνατο και παρόλα αυτά εξυμνήθηκαν οι ιδίως η εξέγερση Άμα. του Μπαρ Κοχβά για αυτά τα τρία ή τέσσερα χρόνια της ανεξαρτησίας της κοπής νομισμάτων, της πισματικής αντίστασης και του ένοπλου αγώνα. Θα έλεγα λοιπόν ότι η πρώτη αρχαιολογική σύνδεση, ο πρώτος τρόπος σύνδεσης με το παρελθόν στα χρόνια της οικοδόμησης του κράτους ήταν αυτά τα επεισόδια. Το ένα τους μια επιτυχημένη αναγέννηση και τα άλλα ηρωικές ήτες. Και φυσικά αυτό χαρακτηρίζει και τα πρώτα χρόνια του Ισραηλινού κράτους. Άρα ah, παιδί μου οι άνθρωποι θυμούνται τότε που αντιστάθηκαν πραγματικά στους κατακτητές και ας έχασαν και ας υποδουλώθηκαν μέχρι θα <laughs> είναι για πάντα υποδουλωμένοι. Αχ οι ah, άνθρωποι.